Απόλυτα καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογών Ανθράκων Γιάννης Μπασιάς στη συνέντευξή του στο Ράδιο Νέα 84 και τον Γιώργο Σαχίνη σε ό,τι αφορά τις ανησυχίες και τα απανωτά ερωτηματικά για τις συνέπειες που μπορεί να έχουν τα γεωτρύπανα στα νότια-νοτιοδυτικά της Κρήτης για το φυσικό αέριο. Όπως εξήγησε, τόσο σε ό,τι αφορά το περιβάλλον, τα σεισμικά ρήγματα, τον τουρισμό αλλά και την πιθανότητα ατυχήματος, όλα είναι συγκεκριμένα και ήδη σε άξονα προετοιμασίας, γεγονός που καθιστά τουλάχιστον περίεργη μια επιμονή που συνεχίζεται και δεν αποκλείεται να έχει σχέση με παγκόσμια οικονομικά συμφέροντα. Βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς εργασία για τον κόσμο δεν υπάρχει. Βιώσιμη ανάπτυξη δεν είναι να έχεις φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες και να υπάρχει ανεργία. Αυτό είναι ένα. Δύο, όσον αφορά το μείγμα, δεν το λέω εγώ, υπάρχει μια παγκόσμια ένωση ενέργειας η οποία έχει πει ότι για τα επόμενα 20 τουλάχιστον χρόνια δεν πρόκειται οι ανανεώσιμες, που είναι εναλλακτικές πηγές, είναι, να ξεπεράσουν το 20% παγκόσμια. Το ενεργειακό μείγμα δεν μπορεί να επιβιώσει και είναι βασισμένο στο φυσικό αέριο. Το φυσικό αέριο χρειάζεται τις εναλλακτικές πηγές οι οποίες θα αντικαταστήσουν μέρος του πετρελαίου, του αργού, για να λύσουμε κάποια προβλήματα μόλυνσης, αλλά ιδιαίτερα για να λύσουμε κάποια προβλήματα οικονομικά και γενικότερης πολιτικής ευρωπαϊκής, που δεν είναι κακό, αλλά αυτές οι εναλλακτικές πηγές βοηθούν να μπορέσει να μειωθεί η κατανάλωση του πετρελαίου, για να μπορέσει το φυσικό αέριο να καλύψει και να ανταποκριθεί σε όλες τις ανάγκες του αναπτυσσόμενου κόσμου, όπως και η Ελλάδα σήμερα. Ο κύριος Μπασιάς διευκρίνησε ότι νότια από την Κρήτη, εδώ και 1,5 χρόνο, η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογών Ανθράκων έχει κάνει εργασίες αξιολόγησης, ενδιαφέρον έχει παρουσιαστεί, ενώ η πληροφορία για τα δύο μπλοκ 15 και 11.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων είναι διαθέσιμη και γνωστή σε εταιρείες που έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους και αναμένουν. Ακόμα και στην νοτιοανατολική Μεσόγειο, για τις μεγάλες κοινοπραξίες θεωρείται η περιοχή frontier, δηλαδή πρώιμη, διότι δεν υπάρχουν τα αναγκαία αποθέματα αερίου που πρέπει να ξεπεράσουν για την Κύπρο τα 15-16 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια για να πούνε οι κοινοπραξίες, θα βάλουμε λεφτά για να φτιάξουμε pipeline. Οπότε για εμάς είναι ακόμα πιο δύσκολο, διότι δεν υπάρχει μία γεώτρηση, δεν υπάρχει μία ανακάλυψη. Και είναι λογικό αυτοί οι επενδυτές, γιατί επενδυτές είναι έτσι, να λένε περιμένω να δω τι θα γίνει. Μόλυνση από αέριο είναι πολύ δύσκολο να το φανταστείς. Το μεθάνιο δεν διαλύεται στο νερό, φεύγει. Τώρα για τη γεώτρηση. Το ότι θα δημιουργηθεί, θα αναπτυχθούν ρήγματα, θα κουνηθούν πράγματα. Να το πάρουμε πάλι από τη μεριά την απλή. Έχετε έναν αχυρώνα, είναι γεμάτο στάχη. Ανεβαίνετε στη σκαλοσιά ψηλά και ρίχνετε μία καρφίτσα. Δεν λέω ένα μπαλάκι του πινκόν, μία καρφίτσα. Πιστεύετε ότι θα κινήσει τις μπάλες και θα έχει κατολίσθηση και όλες θα φτάσουν στην πόρτα της εισόδου της αχυρώνας? Ένα επιπλέον σημείο, το οποίο εξήγησε ο κύριος Μπασιάς, είναι πως η πολιτεία και οι υπηρεσίες της θα πρέπει να λειτουργήσουν δυναμικά και γρήγορα σε ό,τι αφορά την κουλτούρα των πολιτών στα νέα δεδομένα, προκειμένου να μην δημιουργούνται καταστάσεις όπως την Ήπειρο αυτή την ώρα, που η ισπανική εταιρεία που πραγματοποιεί γεωφυσικές έρευνες έχει δαπανίσει το μεγαλύτερο μέρος του μπάτζετ που είχε συμφωνήσει, πλην όμως δέχεται επιθέσεις από την κοινωνία με την καταστροφή ακόμη και μηχανημάτων. Εάν είναι τοπικός πληθυσμός, γιατί από ό,τι έχουμε καταλάβει υπάρχουν και μετακινήσεις πληθυσμών για να δημιουργούνται προβλήματα, έχει γίνει βανδαλισμός, έχουνε καταστραφεί μηχανήματα, έχει βρεθεί από ό,τι ξέρω και ελικόπτερο σε επικίνδυνη κατάσταση. Πάντως για μία ακόμη φορά ο πρόεδρος της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογών Ανθράκων εξήγησε ότι και σε επίπεδο τοπικών φορέων αλλά και κεντρικής εξουσίας χρειάζεται προετοιμασία από την καλλιέργεια της νέας φιλοσοφίας μέχρι τους επιστήμονες του μέλλοντος, ακόμη και τους τεχνίτες που θα εργαστούν και που πρέπει ήδη να αρχίσουν να διαμορφώνονται συνθήκες εκπαίδευσής τους. Δεν χρειάζεται να είναι μόνο διδακτορικά. Δεν υπάρχουν ηλεκτροσυγκολητές για την ναυτιλία σήμερα, την ελληνική, που πριν από 2 δεκαετίες νομίζω ήταν
ανάρπαστη. Δηλαδή δεν έβρισκες... Μια χαρά το λέτε, οι κορυφαίοι στην Ευρώπη. Μόνο μια χαρά το λέτε. Ξέραν αυτή τη δουλειά. Πρέπει να ξαναχτίσουμε, όλο αυτό το οικοδόμημα και θα είναι σημαντικό και για την ναυτιλία.